Ε, χαρά μας τόρισες. Γεια χαρά μας τόρες. Τι κάνετε, τι είναι αυτός ρε. Να δω πως κάνει, πως δουλεύει. Να το χτυπήσω ειλικρινά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα... καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των Μας Τόρων. Ένα επεισόδιο κολαφός, ένα επεισόδιο challenge. Για όσους... Ένα επεισόδιο challenge για όσους τολμούν και όσους έχουν τη δύναμη και τα κότσια να παρακολουθήσουν το χειρότερο κανάλι του YouTube. Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα φάμε γκουρμέ. Τι θα φάμε? Γκουρμέ. Αυτό δεν λέγεται γκουρμέ. Κομπόστες. Αυτό εδώ πέρα, φίλε, είναι μετά από, πώς το λένε, 4 χρόνια επίθεση των ζόμπι. Βρήκαμε κονσέρβες. Κομπόστες. Ακούστε. Κονσέρβες σε κουτίνα που μέσα κάπου. Μπανάνες σε σιρόπι. Κομπόστα. Κομπόστα. Μάλιστα. Είναι. Μάγκο σε σιρόπι. Exotic and juicy. Juicy. Και από πίσω έχει και συνταγή, yogurt mouse, yogurt mousse. Ναι, 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 mouse, ποτίκι με γιαούρτι. Jackfruit green, αυτό δεν είναι σε σιρόπι, λέει σε νερό. Πράσινο jackfruit σε νερό. Πάμε και jackfruit. Και λίτσι, έχεις φάει λίτσι στο χωριό σου? Λίτσι, όχι, έχω λίτσι μια φίλη σε μου. Σιρόπι, άρα αυτά είναι σε σιρόπι και αυτό είναι σε νερό, δεν ξέρω γιατί αυτό είναι σε νερό. Μια φίλη μου, τη Μαρία τη λίτσι. Πολλά φιλιά. Γεια σου Μαρία. Μας στείλανε και κάποια fortune cookies, οπότε ας ανοίξουμε ένα fortune cookie ο καθένας. Έχουμε και τον κότσο πίσω από την κάμερα, ο οποίος είπαμε δεν θα μιλάει λόγω copyright, αλλά θα φάει και ένα μπισκότο. Θα φάει ένα μπισκότο. Δεν ξέρω αν πείτε, αλλά... Εγώ θα πάρω αυτό εδώ. Έχει τίποτα μέσα φιστίκι αυτό? Ναι, είμαι γεύση βανίλια. Βγάζεις το χαρτάκι. Αλεύρι, σίτου, ζάχαρη... Γάλα και φάει. Δεν έχω φάει ποτέ. Το χαρτάκι μου γράφει. Πίστευε στον εαυτό σου και να το κάνουν και οι υπόλοιποι. Πιστεύω. Άντε Νίκο. Το πώς το τρως έτσι. Το σπάς στη μέση, χωρίς να το γκρεμίσεις. Δεν βγαίνει. Καλό. Δεν βγαίνει. Όσο ο Νίκος κάνει σαν το χαζό, φέραμε την πιατάκια σούπερ έτσι. Χάλο κίτι θα πάρω εγώ. Θα σε πάει την κουκουβάγια. Δυσκόλουσε τα πιάτα μας έφερε. Αυτό έχει χερούλι, θα το ανοίξουμε μετά. Κάντε. Το μαχαίρι δεν ξέρω γιατί το έφερα. Εποφελήσου από το να κάνεις πράγματα που οι άλλοι παρατάνε. 39, 42, 40, 38, 29, 7. Είναι τα νούμερα του Τζόκερ. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Εδώ τι γίνεται, πώς ανοίγει αυτό, ξέρεις? Έχεις κανείς? Όχι, δεν ξέρω, δεν μ' αφήνεις από τα χέρια. Εποφελήσου, λέει, το να κάνεις πράγματα που οι άλλοι παρατάνε. Τα νούμερα τα παίξω Τζόκερ. Ξέρετε τώρα, δεν ήξερε πώς να ανοίξει. Γι' αυτό μιλάει. Τώρα η Ροζίλ, παιδιά, έχει ξυπνήσει η κόρη του Δημήτρη και αν ακούτε κάτι, κραυγές μου. Μισό. Αυτό ανοίγει ή αυτό ανοίγει, ρε παιδιά? Το πάνω ανοίγει. Αυτό. Ναι. Επιστρέψαμε! Επιστρέψαμε! Ξεχάσαμε να σας πούμε ότι τα στείλαμε και στο Rack Snack τουλάχιστον αυτά που βρήκα διπλά, το jackfruit και τις μπανάνες, και μας είπε τα χειρότερα. Οπότε να ξεκινήσουμε με το jackfruit που ούτως ή άλλως παίζει στο Rack Snack και να αφήσουμε τα άλλα για suspense. Δεν ξέρω. Ενίκο. Δεν ξέρω. Αυτό γιατί το χαρτί τώρα. Κάτσε ρε, είπαμε, δεν θα στρώσουμε τραπεζομάτιο. Όχι, αυτό εδώ πέρα είναι για τα ζουμιά ρε. Πού θα αφήνεις τα καπάκια ρε? Για σένα πιο πολύ. Άμα φτύσεις. Όπα, αυτό. Παιδιά, είναι σαν εγκέφαλος. Δείξε λίγο εκεί. Τι να δείξω τώρα, δεν ξέρω. Θα με πιάσουν όλα. Δεν ξέρω αν βλέπετε. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Σαν εγκέφαλος σε φορμόνι δεν είναι. Μπορεί και μη φαίνεται. Δεν τα βάζω πάνω στα πανεπιστήμια. Μάγουλο. Δεν μυρίζει. Κάτσε να σου τσιμπήσω. Όχι, τσιμπά εσύ με το δικό σου. Είναι δύσκολο. Εδώ. Όπω Παναγία και Χριστέ, σαν ζαμπόν με τρύπες. Τι είναι αυτό το jackfruit καταρχήν? Όχι! Καλά που έφερα το μαχαίρι για να κόβω μικρά κομματάκι και να τρώω. Ναι, το μαχαίρι σε μάνα μου. Παιδιά, το jackfruit, κοίτα, σαν τόνος είναι, περίμενε. Σαν τόνος. Σαν λάχανο είναι βασικά. Σαν τόνος. Πάμε. Πάμε. Παιδιά, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι γεύση. Σαν λάχανο είναι. Εντάξει, δεν είναι τόσο αδιαστικό. Είναι άγευστο, δηλαδή. Δεν είναι αδιαστική η γλίτσα του. Ναι, εσύ σκέμισε. Μάλλον εσύ είσαι αδιαστικός. Αυτό, παιδιά, δεν μπορείς να βαθμολογήσεις αυτό.
Θα ρίξει όλα κάτω ζουμιά. Όχι, πάρω λίγο. Μείον 2. Αυτό είναι. Το λίτσι. Άρε. Όχι λίτσι. Λίτσι. Α, όχι, μπανάνα. Να μην πάμε λίτσι. Το λίτσι πάμε είναι... την μπανάνα και ζουμιά. Όχι, πάμε. Μάγκο. Αυτό το μάγκο, κοιτά. Κάντε μια εργονομική συσκευασία, ρε. Το μάγκο μου αρέσει. Το μάγκο και εμένα μου αρέσει. Είναι σε σιρόπι αυτό. Δείτε, δείτε. Δεν ξέρω άμα βλέπετε βασικά γιατί δεν μπορώ να τα χύσω όλα κάτω. Μάγκο. Και αυτό είναι. Βγάλε με γιατί. Τσίπησε ένα κομματάκι. Βγάλε και εμένα. Δώσε το σε μένα. Βγάλε το σε μένα. Περίμενε μαζί, μαζί, μαζί. Το κόβω, σκάσε. Φίλε Νίκο, μαζί, περίμενε. Σκάσε. Μαζί στο θάνατο, μαζί και στη ζωή. Δεν μπορεί να το πιάσει. Γλιστράει σαν το χέλι. Πάλι καλά που έφερε ο κότσος. Δεν ξέρω αυτό γιατί βρωμάει έτσι. Όντως βρωμάει. Πάμε, exotic and juicy λέει. Exotic είναι. Είναι πολύ γλυκό. Πολύ γλυκό. Ναι. Δεν είναι όμως το side είναι το άλλο. Το άλλο είναι κουνουπίδι. Ξέρω εγώ και κουνουπίδι. Είναι υπερβολικά γλυκό ρε, σημαίνει μια γλυκή αλήθεια. Προφανώς δεν πρέπει να τα τρώμε έτσι. Τι λέει φέτες μάγκο σε σιρόπι. Το σιρόπι έχει πολύ ντομάτα σιρόπι. Ο Μιχάλη δίνει ρέστα. Ο, ναι, ο Μιχάλη. Πάμε στις μπανάνες και μετά στο λίτσι. Τι γίνεται παιδιά. Στις μπανάνες κάποιες έχω δείτε έτσι κάνουν έτσι ναι. Βασικά σε χαλαμπαλίκια δεν είναι, μέσα φαίνονται. Δεν φαίνεται, παιδιά δεν βλέπω, δεν νομίζω να τα φαίνεται. Σε χαλαμπαλίκια είναι. Νίκο, να φάμε μία. Τσίμπανα χαλαμπαλίκι. Κοίτα, εγώ θα τσιμπήσω από εδώ. Αχ, σκληρή είναι, εντάξει. Κόψε τη μέση, αλλά τι να. Τι να αυτό. Κόψε τη μέση. Μην χαλάσουμε, το χαραμίσουμε. Τι να το χαραμίσουμε, γιατί να το φάμε τώρα. Πάρε αυτό το σαν τέτοιο είναι, ρε. Πώ το λένε, σαν. Αυτό. Κόψε εκεί μια φέτα. Δεν το πιάσαμε το πιρούνι μου. Πόπο, μην το φά. Wow, yeah. Πω, σε παπούτσι μυρίζει. Παιδιά, κοιτάξτε καταρχήν. Είναι πολύ σκληρή η μπανάνα. Και είναι μια ιδέα και μισή έγινε ροζ. Δεν ξέρω γιατί έγινε ροζ. Εγώ θα κόψω μια φετούλα έτσι να. Είναι σαν κόμπι λουκάνικο ευεία. Θα ψήσουμε κανένα λουκάνικο. Πω, τι βρώμα είναι αυτή. Για να δούμε στη γέση. Καταλαβαίνετε για να το φτύσω εγώ. Δεν έχει γεύση καταρχήν αυτή που έπρεπε να έχει. Αυτά σκέτα δεν τρώγονται. Αυτά πρέπει να μπαίνουν σαν dressing, σαν να ρίξει 6 κιλά γιαούρτι και να ρίξει ένα κομματάκι. Ρε φίλε, δεν έχει γεύση, τι να φας. Δεν είναι αυτό, νο. Παιδιά, η μπανάνα είναι άθλια έτσι. Πανήρθαμε. Χώρια ότι είναι ακριβώς όπως είπε, σαν καλαμπαλίκια. Όχι καλαμπαλίκια. Το ίσιο, όχι τα μπαλάκια. Καταλάβω ότι για να μην βρίσκω, δεν ξέρω. Πού να το πω, γιατί μου έχουν ρίξει η. Τι να παιδιά, δεν, όχι, δεν. Και πάμε στο λίτσι. Το λίτσι το έχει γνωρίσει, Νίκο. Όχι. Το λίτσι από μόνο του είναι μια ιδέα. Είναι αυτό εδώ το κόκκινο το σκληρό. Ναι. Το εδώ που βλέπετε. Κοιτάξτε γιατί φεύγουν τα σιρόπια. Και μέσα έχει ένα πράγμα σαν αυγουλάκι στρόγγυλο άσπρο. Το οποίο είναι μέσα σε μια βλένα. Ωραίο στη γέση όταν το είχα δοκιμάσει. Εντάξει, ωραίο. Πότε το δοκίμασε. Σκέτο, φρέσκο, επειδή μου το είχε φέρει ένα μανάβη εδώ για μαγκιά. Αλλά δεν ξέρω στο σιρόπι γιατί μέχρι την παράδα κατέστρεψε το σιρόπι. Γιατί βρωμάει. Δεν βρωμάει το λίτσι. Το ζουμί βρωμάει. Αυτά φίλε τα ζουμιά με τα σε ένα γυμμάτια μέσα. Βασικά αυτά τα ζουμιά, άμα τα βάλεις όλα τα κρέσμια μέχρι σε ποτήρι είναι και το δώσει σε κάποιον, είναι για τέτοιο, πώς το λένε, για βασανιστήριο. Δίνει ιδέες. Είναι καλός. Challenge. Challenge στο τέλος του επεισοδίου. Μόνο όταν θα έρθει ο Ράσι Σνάκ εδώ πέρα στην πόλη. Challenge στο τέλος του επεισοδίου. Όχι. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας το δείξω. Λες και σε φορμόλι όλα. Ναι. Το λίτσι. Τσίμπανα λίτσι. Τσίμπανα. Όχι, πολύ αεράτο. Πόπο σαν μάτι, σαν βολβό. Γι' αυτό σας λέω. Κότσο, θες τώρα το ξανασκέφτεσαι. Κοίτα, λαλαλαλα. My eyes. Κοιτάξτε, δείτε. Όχι, ρε Δημήτρη. Αυτό θα πρέπει να το φάμε όλο όμως. Κάτσε πάρουμε χαρτί. Δεν είναι χαρτί. Φέρε χαρτί τώρα. Α, φέρε, όχι, σε δίνω. Φέρε και ένα μπισκοτάκι να ανοίξω ένα χώρο πρόχειρο. Κάτσε κότσο, δεν θα τα τα μπισκότα σε όλου μετά. Το μπισκότο. Τι παράξενο παιδί είναι. Εγώ του ξέρετε δεν του αρέσει και η πίτσα. Συγχαίνεται την πίτσα. Ρε. Αυτό έχω εδώ. Λοιπόν, θα το φάμε όλο. Όχι. Ναι.
Σκάσε. Πάμε. Γίνει ωραίο είναι. Φάτε όλο. Μην το αγκώσετε. Θα φας μπουνιά έτσι όπως σε βλέπω. Α, έτσι. Καρπαζιά. Πάμε. Παρότι γλυτσερό και άσχημο, είναι πιο ωραία γεύση τώρα. Μάγα μόνο το μάτι είναι. Απλά νιώθεις ότι τρως ένα μάτι. Μαματικά, μου λες ότι τρως το μάτι που παλβώ. Χωρίς το μέσα το μαύρο. Ας φάω το μπισκοτάκι μου, να δω τι θα μου πει η τύχη μου ξανά. Οι μεγάλες περιουσίες έρχονται ουρανεκατέβατες. Οι μικρές περιουσίες προέρχονται από την αποταμίευση. Τι μάθουμε. Πασό. Αυτό ήταν παιδιά σήμερα το επεισόδιο. Ακούστε, ακούστε. Ακούστε. Εγώ κάνω τα τρία ταβέρνα. Πραγματικά πώς είναι... Λίτσι, με κλειστά μάτια έτρωγα. Ούτε με ανοιχτά, ούτε με κλειστά. Δεν μ' άρεσε. Κανένα. Άμα είχαμε, πώς το λένε, Walking Dead, 7 χρόνια άμα υπήρχαν τέτοιο, μόνο έτσι θα την έτρωγα. Τον 7ο, στην 7η σεζόν. Μπανάνα, μπανάνα, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα. Ούτε καν. Δεν πρέπει να είναι καν μπανάνα αυτό. Δεν ξέρω τι μπανάνα. Μπανάνα. Ή λουκάνικο. Εξωγήινη, δεν ξέρω. Δεν είναι. Είναι κάτι, είναι κάτι μπανάνα. Είναι πολύ σκληρή. Είναι σαν λουκάνικο. Ενώ. Κάτι θα σας τα βάλω όλα σε ένα πιάτο. Γιατί από ό,τι καταλάβατε, τζάμπα τα λεφτά που δίνουμε γενικά δεν πρόκειται να τα φάμε εμείς αυτά. Έχουν να φάνε κάτω. Όχι ρε. Το μάγκο ήταν πολύ γλυκό. Έχει το σιρόπι, το έκανε. Το μάγκο δεν μπορείς να το βγάλεις. Φάνε φόρτσον. Φάνε. Ευχαριστώ. Του κότσου δεν του αρέσει το φόρτσον κούκι, δεν μα τραλάνει. Αυτά είναι. Κοιτάξτε. Πείτε μας αν βρίσκεται κι άλλα. Πείτε μας αν ξέρετε κάποιο μαγαζί που να πουλάει και άλλα. Εμείς θα πήραμε από ένα μαγαζί που πουλάει μόνο τέτοια τα λάδια. Εσύ πώς θα βγάλεις δεν βγαίνει. Ρε. Είσαι άχρηστος, γι' αυτό. Εγώ μπανάνα δεν έτρωγα. Εγώ αυτό το αχλαδοειδές, ραπανοειδές δεν το έτρωγα πάλι γιατί είναι μια ιδέα και μισή. Να είσαι ευαίσθητος, αλλά όχι υπερβολικά ευαίσθητος. Αλλά όχι μουσκάρι. Ο Νίκος έχει περάσει το άλλο άκρο. Λίτσι μου άρεσε. Αυτά. Γράψτε μας από κάτω αν έχετε δοκιμάσει κάποιο από αυτά. Αν δεν τα έχετε δοκιμάσει, καλά κάνετε. Μην τα δοκιμάσετε. Παιδιά, μην τα πάρετε. Ναι. Ή άμα θέλετε να χαβαλέ να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό, πάρτε το ρε παιδί μου και ξεράστε, όπως να έχετε στο μπαλκόνι να είστε. Κοίτα, αν το βάλεις ένα γλυκάκι πάνω, μίλησα και έφτισα, μπορεί να γίνει κάτι. Αυτό ρε φίλε, άμα το αυτό εκτός είναι... Εκτός από την μπανάνα. Δες, δες εδώ. Έχεις βγάλει το μάτι που μέσα... Ναι. Όπως καταλάβετε, σβήνουν τα πάντα. Κότσος. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι. Κάτσε από πίσω και κοίτα να δεις τα λεπτά. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι. Άμα αφήστε τον. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι γιατί ζεστέ τον τόλα. Όπως καταλάβατε, αυτό είναι το τέλος του επεισοδίου. Κόψιμο κατευθείαν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλώς ήρθατε στο χειρότερο κανάλι του YouTube για εσάς που ήρθατε μόλις τώρα. Στο μικρόφωνο. Πάω κοντά στο μικρόφωνο γιατί τσι γουστάρω. Ναι. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά μέχρι τότε. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά. Αντίο.